Καλωσορίζω το Attica TV στο Μουσείο Φρισίρα. Το Μουσείο Φρισίρα πριν από μερικά χρόνια πήρε μια μεγάλη απόφαση να στηρίξει την προσπάθεια της γυναίκας στο χώρο της ζωγραφικής. Τις εκθέσεις περισσότερες τις φτιάχνω στο μυαλό μου εγώ, που έχω και την ευθύνη του μουσείου και συμβουλευόμενος τους στενούς μου συνεργάτες. Το προσωπικό του μουσείου, τους επιμελητές, τα παιδιά μου που στελεχώνουν το μουσείο, τη γυναίκα μου, τους ιστορικούς τέχνης και την εικαστική επιτροπή του μουσείου που αποτελείται από διεθνείς καλλιτέχνες, τον Πατ' Αντρέα, τον Βαλέριο Αντάμι, το Θανάση το Μουτσόπουλο, τον θεωρητικό, βάζω δηλαδή στην κρίση του στη σκέψη μου, την επεξεργαζόμαστε και καταλήγουμε σε ένα αποτελέσμα. Ήθελα λοιπόν, επειδή στα 50 χρόνια που ασχολούμαι με τα εικαστικά και έχω δει τη δυσκολία της προώθησης του έργου της γυναίκας, να στηρίξω μια προσπάθεια που αρχίζει να φαίνεται τα τελευταία χρόνια και αρχίζει να αποκτά μια θέση στο εικαστικό γίγνεσθε παγκόσμια. Τα πολύ παλιά χρόνια η γυναίκα, ενώ είχε άμεση συνέργεια στη λογοτεχνία, στη μουσική, στην ποίηση, στην πολιτική, δυστυχώς τις εικαστικές τέχνες δεν είχε κάποια καλύτερη διάκριση. Γιατί αυτό? Γιατί η ζωγραφική, η δημιουργία, γιατί όταν λέμε ζωγραφική μπορούμε να ζωγραφίσουμε όλοι, και εγώ και εσείς και τα παιδιά μας, παίρνουμε ένα λευκό χαρτί και φτιάχνουμε μια ζωγραφιά. Αυτό δεν φτάνει. Για να φτάσεις να λες ότι κάνω κάτι, πρέπει το έργο σου να διακριθεί, να ξεχωρίσει και να αντέξει το χρόνο. Αυτό δεν το βλέπαμε με τις γυναίκες παλιότερα. Όταν άρχισαν να ασχολούνται περισσότερο και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη ζωγραφική, γιατί η γυναίκα είναι μάνα, είναι σύζυγος, εργάζεται, όλα μαζί δεν μπορεί να τα καταφέρει. Η δημιουργία θέλει πολύ και ξεχωριστό χρόνο και για σκέψη και για δουλειά. Τα τελευταία χρόνια που συμβαίνει αυτό, αρχίζουν να φαίνονται τα ταλέντα σιγά σιγά. Βλέπουμε στις σχολές καλών τεχνών πολλές γυναίκες να μπαίνουν, βγαίνουν αρκετές. Μέσα σε αυτό τον όγκο κάποιοι διακρίνονται. Και όσο περισσότεροι ασχολούνται με το αντικείμενο, σαν αποτέλεσμα έχουμε και τη διάκριση περισσότερων γυναικών. Έχουμε φτάσει τελευταία να βλέπω ότι έχουν υπερκεράσει και τους άντρες. Θέλω να κάνω μια έκθεση το 2020 που τη λέω «Η νέα δύναμη της ζωγραφικής 2», γιατί έχω κάνει μια αντίστοιχη το 2008 μόνο με Ευρωπαίους, τώρα θα βάλω και Έλληνες, που στα 10 παιδιά οι 7-8 μου βγαίνουν γυναίκες. Αξιοκρατικά αυτό. Έχει αρχίσει να αντιστρέφεται ο ρόλος. Αφιέρωσα λοιπόν όλο το μουσείο στην έκθεση αυτή που σας λέγω, και ήταν το πρώτο ίδρυμα παγκόσμια που σε όλους τους χώρους του έδειξε έργα γυναικών. 70 γυναίκες με τα έργα τους από τις συλλογές του μουσείου έκαναν αυτή την έκθεση με τίτλο «Εκείνες», «Ελς». Έχοντας στο μυαλό μου αυτό το γεγονός που έκανα, θέλησα να επαναλάβω ένα δεύτερο γεγονός σε μια άλλη διάσταση. Είπα θα κάνω ένα αφιέρωμα σε γυναίκες, πάλι, ξανά, αλλά αυτή τη φορά με ένα διαφορετικό σκεπτικό. Ποιο ήταν αυτό? Ποιες άντεξαν στο χρόνο από τις Ελληνίδες πλέον? Γι' αυτό ο τίτλος είναι «Ατελιέ στο χρόνο». Οι γυναίκες αυτές επιλέγησαν από μένα με ένα σκεπτικό να καλύψουμε διάφορα μέρη της τέχνης. Διάλεξα δύο γλύπτριες εξαιρετικές, την Αφροδίτη Λίτη και την Ομίδου, μία κυρία που κάνει βίντεο art και οι υπόλοιπες 7 ζωγραφίζουν. Και οι ζωγραφικοί τους έχουν και μία σχέση, δηλαδή η μία συμπληρώνει την άλλη. Δεν είναι αντίθετες δουλειές, δεν βλέπεις μια πολύ παραστατικότητα σε μία και μία αυστηρή δουλειά στην άλλη. Είναι συγκοινωνούσες δουλειές. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε, το να δείξουμε τις 10 γυναίκες, με σκοπό να υπάρχει
μια εικόνα των γυναικών σαν δημιουργή, δηλαδή όχι σαν πρόσωπα ή μορφές ή με τα χαρακτηριστικά του φύλου τους που εκτίθενται σε ένα χώρο, δηλαδή συνήθως γίνονται εκθέσεις που δείχνουν γυναίκες, πώς απεικονίζονται γυναίκες, ποια χαρακτηριστικά φέρουν, ποιες είναι οι ιδιότητές τους, ενώ πιο σπάνια βλέπουμε για να γίνονται εκθέσεις στις οποίες οι ίδιες οι δημιουργοί είναι αυτές που δείχνουν η δουλειά τους. Δηλαδή συνήθως μένουμε, είναι αρκετά συνηθισμένο, ειδικά στην Ελλάδα νομίζω, να βλέπουμε κυρίως την εικόνα, να εκτίθεται η εικόνα της γυναίκας, αλλά όχι το τι εκείνη δημιουργεί τελικά. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι στη συγκεκριμένη έκθεση έχουμε και τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, η οποία βλέποντας αυτή την πρωτοβουλία προσπάθησε να στηρίξει αυτή την έκθεση και είμαστε σε επικοινωνία προκειμένου κιόλας να δώσουμε πούμε, και το ένασμα ή την έμπνευση και σε άλλο κόσμο να αναλάβει αντίστοιχες δράσεις, δηλαδή που να δείχνουν την δημιουργό και όχι μόνο την εικόνα της, όπως θέλαμε να κάνουμε και εμείς εδώ. Βρισκόμαστε στο Μουσείο Φρισίρα. Αφορμή είναι μία έκθεση 10 Ελληνίδων καλλιτεχνισών με θέμα ατελιές στον χρόνο. Τα έργα που εγώ παρουσιάζω εδώ είναι 7. Είναι 3 φρέσκα, νοπογραφίες, και 4 έργα κάπως μεγαλύτερων διαστάσεων που είναι με μεικτή τεχνική. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα. Γεννήθηκα το 1956. Έζησα πολλά χρόνια σε ένα προσφυγικό χωριό στη Νέα Κύο του Άργους και επηρεάστηκα πολύ από τους κατοίκους και τις παραδόσεις τους. Σπούδασα στη Σχολή Καλλοτεχνών, χαρακτική, πτυχίο χαρακτικής και τέχνη βιβλίου, που μου έδωσε μετά τη δυνατότητα να κάνω εξώφυλλα βιβλίο και εικονογραφήσεις βιβλίων για παιδιά. Αλλά αυτός ο άνθρωπος που σημάδεψε τη ζωή μου ήταν ο χαράκτης και ζωγράφος Γιώργης Βαρλάμος, που μετά τη Σχολή Καλλοτεχνών για 3 χρόνια δούλεψα κοντά του και που έμεινα στην ουσία μαθήτριά του για όλη μου τη ζωή, όσοι ζούσε τέλος πάντων, γιατί έχει φύγει από τη ζωή από το 2013. Με επηρέασαν πολλά πράγματα στη ζωή μου και νομίζω ήταν χαρακτηριστικό και είχε επίδραση πάνω μου το κλίμα της μεταπολίτευσης που συνάντησα αμέσως τελειώνοντας το σχολείο και μπαίνοντας στη Σχολή Καλλοτεχνών και οπωσδήποτε η στράτευσή μου στο Κομμουνιστικό Κόμμα, στο οποίο μπήκα στα 19 μου χρόνια και παραμένω ακόμα μέλος. Πιστεύω ότι κάθε καλλιτέχνης, όχι εγώ, κάθε καλλιτέχνης, δρά βιωματικά. Εγώ, λόγω των συγκυριών, είχα από πολύ μικρή μια εξωστρέφεια στη δουλειά μου. Δηλαδή, με απασχολούσε πάρα πολύ το τι γίνεται γύρω μου. Βεβαίως, στη ζωή ενός ζωγράφου δεν είναι ποτέ ένας μονόδρομος αναζήτησης. Και κάθε άνθρωπος είναι μια σύνθετη προσωπικότητα και έχει και τα πάνω και τα κάτω και τις στιγμές που θέλει να ξεκουραστεί, τις στιγμές που προβληματίζεται, τις στιγμές που πονάει. Δεν υπάρχει δηλαδή μία διαδρομή σε κάποιον ζωγράφο. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, όταν ξεκίνησα, ασχολιόμουν πάρα πολύ με το τι βλέπει κανείς όταν κινείται στο δημόσιο χώρο. Σκηνές από το δρόμο, αυτό με διέφερε πάρα πολύ, καθημερινές σκηνές στους ανθρώπους γύρω μου. Και βεβαίως τότε δούλευα και με υλικά όπως η λαδομπογιά. Λόγοι υγείας, γιατί ξέρετε ότι τα ελαιοχρώματα βλάπτουν αρκετά την υγεία. Λόγοι υγείας, σε συνδυασμό με το ότι γνώρισα γύρω στις αρχές του 90 παραδοσιακά υλικά όπως η αυγοτέμπερα και η νοπογραφία, μου έφεραν μία μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου, την καλλιτεχνική. Άλλαξα τα υλικά, άρχισα να δουλεύω με αυγοτέμπερες και φρέσκα και νοπογραφία. Και μάλιστα καθοριστικό ήταν και ένα ταξίδι στην Πομπία, το οποίο
έτσι με συγκλώνησε σαν τέχνη και εκεί που τα έργα μου ήταν μαύρα, σκοτεινά, με έντονες αντιθέσεις, με αμπστρέ σχήματα κτλ. Μετεστράφηκα και άρχισα να δουλεύω στη φύση, να κάνω τοπία εκ του φυσικού. Έχω κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή σχεδιάζοντας πουλιά, τα οποία υπεραγαπώ. Και ταυτόχρονα, δηλαδή από τη μια μεριά σχεδιάζω τοπία πουλιά, τη φύση δηλαδή, και από την άλλη μεριά, από το 90 ήδη, έχω μπει στη διαδικασία να καταγράφω αυτά που με απασχολούν στο μυαλό μου. Και στο μυαλό μου με απασχολούν θέματα όπως η μετανάστευση, που δεν είναι κάτι καινούριο τωρινό, όπως η ανεργία, όπως οι σχέσεις των ανθρώπων, αλλά μέσα από το εργασιακό κυρίως περιβάλλον. Να ξεκινήσουμε από αυτό το έργο με τις πολλές φιγούρες και το κοριτσάκι στο βάθος. Αυτό το έργο έγινε όταν κάποια στιγμή μετακόμισα στο Βοτανικό, κοντά στην περιοχή που ήταν το παλιό εργοστάσιο του Γκαζιού. Βρήκα ψάχνοντας την ιστορία της γειτονιάς μου, ότι στο σπίτι που έμενα, έμεναν κάποτε 4 οικογένειες εργάτες του Γκαζιού. Είναι μια αυλή που είχε 4 δωμάτια και σε κάθε δωμάτιο έμενε μια οικογένεια, όπως γινότανε παλιά στις φτωχές συνοικίες. Ψάχνοντας λοιπόν περισσότερο, βρήκα κάποιες φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί γύρω στο 1983 και αφορούσαν τις φυσιογνωμίες των τελευταίων εργατών στον Γκάζι πριν κλείσει στο εργοστάσιο. Με αφορμή λοιπόν αυτό, ασχολήθηκα και σχεδίασα αυτό το έργο, στο οποίο έχω κάνει μια, πώς να το πω, παράθεση, σαν να βλέπεις μια θεατρική σκηνή. Αυτό με ενδιαφέρει στη ζωγραφική, γι' αυτό και το σχήμα είναι συνήθως τέτοιο, είναι 2-15 επί 1,5 ύψος, περίπου που είναι σαν να έχεις μια οθόνη μπροστά σου, όπου σε παράθεση είναι αυτές οι φυσιογνωμίες που είναι οι εργάτες του Γκαζιού και στο βάθος, ενώ είναι μια δουλειά, ξέρετε, πάρα πολύ σκληρή, πάρα πολύ δύσκολη το να είναι κάποιος εργάτης, το να είναι εργάτης γενικά είναι πολύ δύσκολη ζωή, αλλά πόσο μάλλον στον Γκάζι που ήταν μέσα στις αναθυμιάσεις, μέσα στα κάρβουνα, τραχές φυσιογνωμίες, πολύ βασανισμένες και μέσα σε όλο αυτό που ήθελα να φτιάξω όλη αυτή την πλοκή των σχέσεων των εργατών, ήθελα πίσω να βάλω διακριτικά αυτό το κοριτσάκι που κρατάει το πουλάκι, που για μένα είναι μια ελπίδα ότι η κατάσταση κάποτε θα αλλάξει. Τώρα, αν έρθουμε στο διπλανό έργο, θα θυμόσαστε πριν λίγα χρόνια, πολύ λίγα, που είχε γίνει μια κατάληψη από μετανάστες που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, σε ένα κτίριο απέναντι από το Πολυτεχνείο. Εγώ έτυχε το θέμα των μεταναστών να το ζήσω από αρκετά κοντά. Μια περίοδο που ήμουνα και βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος και είχα μεγάλη τριβή με τα θέματα της μετανάστευσης. Αυτή λοιπόν η εικόνα είναι η εικόνα που είχα δει με τα μάτια μου στο κτίριο εκείνο. Είναι μετανάστες ασθενείς, αν τους προσέξετε, είναι φυσιογνωμίες που δεν είναι υγιείς. Φαντάζεσαι τώρα να είναι άστεγοι, να μένουν σε άθλιες συνθήκες, να είναι 30 άτομα σε ένα δωμάτιο και να κοιμούνται εκ περιτροπής γιατί δεν χωράνε όλοι στο πάτωμα, να ξαπλώσουνε. Και ακριβώς σχεδίασα αυτό το έργο με αυτές τις βασικές φυσιογνωμίες, φτιάχνοντας όμως πίσω έναν άνθρωπο, τον Όρθιο, ο οποίος δεν είναι μετανάστης, είναι μία φυσιογνωμία που την πήρα από τους εργάτες στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα, θέλοντας να δέσω ότι η εργατική τάξη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης είναι ένα ενιαίο πράγμα με ενιαία προβλήματα. Η Οδός Περαντζέρου είναι ένα έργο που έγινε με αφορμή την κατάσταση που επικρατούσε στην Οδό Περαντζέρου γύρω στο 2012, όπου γινόντουσαν μαζικές συλλήψεις μεταναστών στους δρόμους. Μάλιστα, είχα τύχει
μπροστά και σε περιπτώσεις που χωρίσανε μάνα από παιδί, οι αρχές που κυνηγούσανε, που ήταν οι άνθρωποι καθισμένοι στα πεζοδρόμια, απελπισμένοι, που τους είχαν αδειάσει έμποροι ψυχών που μεταφέρουν μετανάστες, τους είχαν παρατήσει εκεί, μυστικοί, αδύνατοι. Λοιπόν, αυτή η εικόνα δείχνει στην ουσία αυτόν τον Αφρικάνο μετανάστη, ο οποίος δείχνει με μια πόνος, μάλιστα έχω βάλει και τα χέρια σε ένα σημείο σαν να δηλώνει την παρουσία, αλλά να ζητάει και βοήθεια. Η μεσαία φιγούρα είναι μια τυπική μουσουλμάνα γυναίκα με την παντήλα της και δεξιότερα είναι ένα αγόρι, το οποίο, αν το προσέξετε με πολύ αφαιρετικό τρόπο, κρατάει ένα κοντάρι στο χέρι του. Το κοντάρι είναι το απομεινάρι μιας βάρκας με την οποία πέρασε τη θάλασσα για να έρθει. Και τέλος όρθιο στη γωνία είναι οι δυνάμεις καταστολής, ο χωροφύλακας, που τον είχα δει πάρα πολλές φορές να βιοπραγεί απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που στην τελική δεν φύγανε γιατί θέλανε να πάνε διακοπές, φύγανε γιατί βομβαρδιζόταν ο τόπος τους ή γιατί δεν είχαν να φάνε ή γιατί ο υπεριαλισμός είχε επέμβει στη χώρα τους και ήταν αφόρητη ζωή ή γιατί κινδύνευε άμεσα η ζωή τους και η οικογένειά τους. Η νεκρογραφία είναι μια αρχαία τεχνική, είναι τα λεγόμενα φρέσκο. Γίνονται με πολύ απλά υλικά, με μαρμαρόσκονη και ασβέστη. Η όλη τεχνική είναι να μπορέσεις να ζωγραφίσεις όταν η επιφάνεια είναι νοπή, γι' αυτό λέγεται νοπογραφία, δεν είναι ούτε υγρό το κονίαμα, ούτε στεγνό. Είναι νοπό, είναι στη διαδικασία που στεγνώνει, άρα στεγνώνοντας, εσύ το επεξεργάζεσαι με ένα μυστρί και αφαιρείς την υγρασία και εκείνη την ώρα που είναι η κατάλληλη στιγμή ζωγραφίζεις και ρουφάει το χρώμα μέσα και το ενσωματώνει στη μάζα του το κονίαμα. Και αυτός είναι και ο λόγος που οι νοπογραφίες, τα φρέσκα, ζουν χιλιάδες χρόνια, γιατί η ζωγραφική δεν είναι επίστρωση, δεν είναι εξωτερική, είναι μέσα στην ίδια την επιφάνεια. Είναι ρουφηγμένο μέσα το χρώμα. Λοιπόν, αυτή η τεχνική τη δουλεύω από το 92. Έχει μια αρετή ίδια η τεχνική. Απαιτεί να είσαι ξεκάθαρο στο τι θες να πεις, να έχεις κάνει πάρα πολύ προεργασία και να είσαι πάρα πολύ γρήγορος. Δηλαδή, το έργο πρέπει να τελειώσει σε 2 ώρες το πολύ. Γιατί στεγνώνει και δεν απορροφάει πια. Άρα, λοιπόν, πρέπει να έχεις κάνει μια προεργασία με τον εαυτό σου, να έχεις σχεδιάσει, να έχεις οργανώσει τη σύνθεσή σου, να έχεις οργανωθεί και να έρθεις με μια απλή χειρονομία, όσο πιο γρήγορα μπορείς, να το τελειώσεις. Αυτό εμένα μου αρέσει σαν τεχνική πάρα πολύ, γιατί με βάζει σε μια πειθαρχία και με κάνει να είμαι και πιο, πώς να το πω, να κάνω οικονομία, να μην είμαι φλίαρη. Γιατί ξέρετε το κάρβουνο, το μελάνι, το σβήνεις, το ξανασβήνεις, επανέρχεσαι κτλ. Και οπωσδήποτε αυτό μπορεί να σου δώσει μια δυνατότητα φλιαρίας. Ενώ στο φρέσκο δεν έχεις κανένα τέτοιο περιθώριο. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία άσκηση και για τα νεύρα μας δηλαδή και για τον ψυχισμό μας, να μάθουμε να είμαστε γρήγοροι, εύστοχοι και να κυριολεκτούμε. Αυτά λοιπόν τα 3 έργα είναι με αυτή την τεχνική. Το ένα λοιπόν, η Σάχα, έγινε το 2001. Και είναι το κοριτσάκι που είναι από το Ιράκ μετά τις επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ. Ξέρετε ότι μετά τη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράκ είχαμε τερατογενέσεις, είχαμε εμφύλες Ιράξης, είχαμε θανάτους αθώων πολιτών και είχαμε μια καταστροφή της ζωής εκεί που ήταν η κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, η Μεσοποταμία. Λοιπόν, εγώ διάλεξα τα βλέμμα ενός παιδιού και προσπάθησα να τα πει όλα. Το άλλο φρέσκο, η άλλη νοπογραφία που υπάρχει, είναι μια φυσιογνωμία μιας ηλικιωμένης γυναίκας. Είναι καμωμένο το 2005. Την ήξερα αυτή τη γυναίκα, ήταν μετανάστρια από την Αλβανία που είχε έρθει σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή πάνω από 60 χρονών, για να εργαστεί εδώ.
Και με έχει συγκλονίσει το πώς ένας μεγάλος άνθρωπος αφήνει τη ζωή του σε μεγάλη ηλικία για να ξεκινήσει από το μηδέν, για να βοηθήσει τα παιδιά του, τα εγγόνια του, γιατί έχει επέλθει μια στη χώρα του μια καταστροφή. Στη συγκεκριμένη είχαν γίνει κυκλοπές με τις τράπεζες, αν θυμόσαστε, που είχαν έρθει ορδές μεταναστών από εκεί. Το τρίτο έργο λέγεται «Η Γάζα». Είναι φτιαγμένο το 2014, πάλι είναι ενωπογραφία και είναι ακριβώς ο μικρός Παλαιστίνιος που προσπάθησε στο βλέμμα του, που ζει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Βλέπουμε ένα σειρματόπλευμα που υπονοεί το στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου ο μικρός Παλαιστίνιος προσπαθώ με το βλέμμα του να μην βγάζει κακομοιριά ή θλίψη, απέναντίας να βγάζει την απόφαση να αγωνιστεί. Και είχα πάντα στο μυαλό μου όταν το ζωγράφιζα το ποίημα το παλαιστινιακό που λέει «Από τη θλίψη μου φυλάξου και από την οργή μου». Εδώ στο μουσείο είναι συμπτωματικό το ότι είναι σε τρία έργα τα πουλιά. Στη δικιά μου τη ζωή όμως και στα έργα μου πιστεύω ότι το πουλί καταρχήν είναι πάρα πολύ όμορφα τα πουλιά. Χαίρεσαι να τα παρατηρείς και κυρίως εγώ προσωπικά τα ζηλεύω γιατί είναι ελεύθερα. Και έχουν αυτό το φευγαλαίο που οι κινήσεις τους με πολύ απλό τρόπο δηλώνουν συναισθήματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει γυναικεία και άντρικη ζωγραφική. Όμως, κατανοώ την πρόθεση του μουσείου να αναδείξει τη ζωγραφική των γυναικών, ακριβώς γιατί ίσως οι γυναίκες είναι οι μεγάλες αδικημένες της τέχνης. Γιατί το λέω αυτό? Ξέρετε πολύ καλά ότι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα απαγορευόταν στις γυναίκες να σπουδάσουν τέχνη και να σπουδάσουν και γενικά. Να θυμηθούμε ότι ψήφο η γυναίκα είχε για πρώτη φορά στην κυβέρνηση του Βουνού. Δεν ψήφισε η γυναίκα μέχρι το 1945. Μετά τον πόλεμο, παρότι τυπικά υπήρχε μία εξίσωση δικαιωμάτων των ανδρών με τη γυναίκα, ειδικά στην τέχνη, έχοντας το βάρος της οικογένειας και των παιδιών αποκλειστικά και σε ένα κράτος που δεν βοηθάει το μεγάλωμα των παιδιών, οι γυναίκες οι δημιουργοί πάντα μένανε λίγο πίσω. Εκ των πραγμάτων αυτό. Γι' αυτό και έχουμε λίγες φυσιογνωμίες γυναικών στη μεταπολεμική Ελλάδα που να λάμψανε και με διεθνή βραβεία και παρουσία κτλ. Οι γυναίκες δίνουν διπλό αγώνα. Δίνουν τον αγώνα της επιβίωσης και της οικογένειας και μέσα εκεί της δημιουργίας. Δεν είναι αποδεκτό δεδομένα. Λοιπόν, από αυτή την άποψη, νομίζω ότι αυτή η έκθεση συνεισφέρει στο να δούμε 10 από τις πολλές γυναίκες, γιατί δεν είναι 10 οι γυναίκες που δουλεύουν πολλά χρόνια και επιμένουν απέναντίας, είναι πάρα πολλές, αλλά να δούμε 10 περιπτώσεις ενδεικτικά, όπου βοηθούν στο να συνειδητοποιήσουμε αυτό, το ότι τουλάχιστον, ας πούμε, επιμένοντας, μπορεί να έχεις μια μικρή διαδρομή. Τον αντίποδα αυτής της έκθεσης έχω μία άλλη έκθεση το 2020 που είναι αφιερωμένη σε 10 άντρες. Για να μην τους αφήσουμε και αυτούς σε υστέρηση. Η έκθεση αυτή των ανδρών θα έχει ένα συνδετικό κρίκο που θα τους συνδέει το ότι είναι όλοι δάσκαλοι των σχολών καλών τεχνών της Ελλάδας. Και αυτή θα έχει τον αριθμό 1. Γιατί δεν είναι μόνο 10, είναι πολύ περισσότεροι. Και έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δείξουμε στον κόσμο τι φτιάχνουν αυτοί που διδάσκουν τα παιδιά μας.
αυτούς που βγαίνουν καλλιτέχνες από τις σχολές. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η έκθεση και είμαι ευτυχής που έτσι βγήκε σαν αποτέλεσμα. Το οφείλω και στο Θανάση το Μουτσόπουλο, το ότι γιατί εγώ ήμουν αμήχανος στο πώς θα φτιάξω αυτή τη δεκάδα και μου είπε να βρούμε έναν συνδετικό κρίκο και αυτός ο κρίκος να είναι το ότι είναι δάσκαλοι των σχολών καλών τεχνών. Thank you.